σοβαρά ζητήματα. Επομένως, σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε εδώ να το πούμε. Ήρθα όχι γιατί με κάλεσε η οργάνωση, όχι μόνο γιατί το πατριωτικό μου με τραβάει στον τόπο που έχει επιχειρήσει, άρα να πω λοιπόν ότι όταν επισκέπτεσαι την πατρίδα σου, εγώ τουλάχιστον νιώθω σαν τον αντέο. Ποιος θα μειώσει περισσότερο λέγοντας ότι
Ειλικρινά, εμείς βοηθάμε τις επενδύσεις, βοηθάμε το κεφάλαιο. Δεν σε ανησυχεί αυτό το πράγμα. Δεν σε ανησυχεί πίσω από τις κόντρες Πολάκη, Κούνη, Λοβάνης, πραγματικά γεγονότα, κάθε φορά κρύβεται μια ομοιότητα, μια συνότητά της, η γενική κατεύθυνση της μυρολατρίας των περιορισμένων. Απαιτήσω. Δεν σε προβληματίζει ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος που ζητάει την πατριωτική ψήφο δεν θίγονται από τα ζητήματα αφαίρεσης της εθνικής κυριαρχίας, ακόμα και διακινδύνευση της εθνικής ανεξαρτησίας, ότι δεν ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας μπροστά στην προσφυγική αυτή αντιμετώπιση που μας έκαναν οι δανειστές και που γίνεται και τώρα. Παράδειγμα. Είναι άρνηση της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή της δημοκρατίας, της ψήφης ο λαός και της κυριαρχίας γενικά, ότι δεν μπορεί να φτιάξει έναν προπολογισμό που να λέει μάγκες εγώ κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κόψω. Έστω και το ξέρω. Δεν μπορεί να φτιάξει έναν προπολογισμό που να απαιτεί να πάρει μέτρα για την παιδεία, για την υγεία, για τους αγρότες, για να αντιμετωπίσει το θέμα της εκκίνησης όσο πηγαίνουν σε πλέον θέματα εκεί. Αλλά περιμένεις. Τι περιμένεις. Πώς έτσι τώρα που έχουμε καταλήξει την κατάσταση. Περιμένεις να τελειώσουν οι εκλογές ακρατήρια της Γερμανίας για να καταλήξει η Μέρκελ και οι συναγωνιστές της, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Σόλτς, αν νομίζει ότι πρέπει να πάει πίσω που είναι ενδέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης που έχει χτίσει, τα θέματα της το συντάξει. Πώς θα σε αυτή τη χώρα. Θίγεται το πολιτικό σου προσωπικό. Θίγονται αυτοί που θέλουν να σου ανεβάσουν την αξιοπρέπεια. Θίγονται ή δεν θίγονται αυτοί που υπόσχονται ανάπτυξη με ένα λαό γονατισμένο και μια κοινωνία γονατισμένη. Θίγονται ή όχι. Υποσχόμενοι βεβαίως ότι τα 300.000 παιδιά που φύγει θα παίξω και που φύγει λόγω της καταστάσεως αυτής, λόγω της μνημονιακής λογικής, γιατί η μνημονιακή λογική έχει και αυτό. Μετακίνηση και πλούτου και επενδυμένο κεφάλαιο για αξιοποίηση από τους άλλους. Και εκεί προσπαθεί τόσο τις μείωσης της δυτικές ελπίδες, τόσο μείωση της ελπίδες της νέας γενιάς. Τόσο περήφανος στέλνει ένας γονιός σήμερα που δεν μπορεί να πει στο παιδί του, τα έχουν ξαναπεί, ότι κοίταξε ένα σπούδασε ένα παιδάκι που πάρει ένα πτυχίο, θα δει και άλλα πτυχία, από κάτι θα είναι. Έχουν πτυχία, νόμιμα πτυχία, κάτι θα σπέρνει χρόνια. Και όλο αυτό ο κόπο, αλλά και η ειδική υπόσχεση, δηλαδή τη φρόγη μια κοινωνία, να το εκμεταλλεύονται οι άλλοι, και σένα να σου λένε είσαι τρυπέλη, είσαι διεφθαρμένο, και γι' αυτό θα σε τιμωρήσουμε, γι' αυτό θα σε δεσμεύσουμε, γι' αυτό θα μα κάνει χαρακτήρια. Και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, σας περνάμε και τα χέρια να δούμε πόσο πιστοί είσαστε. Μια χώρα που δεν ελέγχει τις τράπεζές της. Τα άλλα τα χαρίδια τους, θα το ξαναπούμε. Πάλι ο κίνδυνος για να εκφανεοποιήσει. Δηλαδή, μια χώρα που δεν ελέγχει τη δημόσια περιουσία της και το δημόσιο πλούτο. Το τελευταίο παράδειγμα. Η σύγχυση με το ξεπούλημα, το ότι πέρασαν στο υπερταμείο, η διαχείριση τόσων ακινήτων μεταξύ των οποίων αρχαιολογική χώρα είναι ουσία, δεν είναι ένα ακόμα επεισόδιο, τον ιδιωτικό πίσω. Ήτανε, πώς να σας πω, παράδοση της ψυχής σου. Δεν είναι σοβινιστή. Η παράδοση της πολιτιστικής σου παράδοσης της ιδιωτικής εκμετάλλευσης είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική συναλλαγή. Μια χώρα που δεν ελέγχει το δημόσιο πλούτο, δεν ελέγχει τις τράπεζες, δεν ελέγχει την οικονομία της. Έχει υποθηκεύσει το δημόσιο πλούτο της για 100 χρόνια. Γιατί, για να πάω αυτή η εκκλησία σου, θα σπληρώνει. Μια χώρα που δεν ελέγχει την οικονομία της, είπα, δεν μπορεί να φτιάξει το υπολογισμό, τα έσοδα σου κτλ. Μια χώρα που η οικονομία της είναι δεσμευμένη, σε τι δεσμευμένη, σε ηφαισιακή, σε πολιτική πτώχεια. Τι σημαίνει το εδώ. Σημαίνει ότι δεν βγήκαμε από το μνημόνιο. Μνημόνιο σημαίνει δέσμευση της οικονομίας και της κοινωνίας. Γιατί δεν βγήκαμε από το μνημόνιο. Έρχονται στην επιφάνεια.
Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για τις δεσμεύσεις όσον αφορά τις συντάξεις στο φορολόγιο, που αυτά είναι τα άμεσα. Γιατί είμαστε δεσμευμένοι να έχουμε προλογική πλεονάσματα 3,5% ως το 2022. Σημαίνει λιτότητα, δεν έχει αργή αυτό.